Δύο λόγια καταρχήν για το αντικείμενο αυτής της κουβέντας που έχουμε. Πρέπει να ευχαριστήσω φυσικά το Ινστιτούτο Κουκούνα, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που ασχολούνται με αυτό για την πρόσκληση. Όταν μου απίθυναν την πρόσκληση, άφησα το θέμα της εκδήλωσης ανοιχτό και πρότεινα ως θέμα την κομμούνα. Για, αν θέλετε, τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι αυτονόητος και τον είπε ήδη η Κατερίνα ανοίγοντας αυτή την συζήτηση. Ο χώρος αυτός λέγεται κομμούνα. Το ήξερα, είχα παρακολουθήσει σε βίντεο διάφορες εκδηλώσεις που δίνονταν εδώ, που έχουν γίνει εδώ, και ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μιλήσω, να έχω τη χαρά να μιλήσω έχοντας απέναντί μου αυτήν ακριβώς την εικόνα του Καρδίβ, που μου είναι ιδιαίτερα γνώριμη, γιατί έχω διαβάσει όλο αυτό την εικονογραφημένη εκδοχή της ιστορίας της κομμούνας που έχει κάνει, με μεγάλη επιτυχία πρέπει να πω στη Γαλλία. Οι άλλοι δύο είναι, αν θέλετε, πιο προσωπικοί. Ο ένας είναι ότι στη δουλειά που έχω κάνει για το χώρο της μαρξιστικής θεωρίας, έχω ασχοληθεί κύρια με τα ζητήματα της πολιτικής και όχι, αν θέλετε, ας πούμε, με τα ζητήματα της πολιτικής οικονομίας. Και για την πολιτική σκέψη του μαρξισμού, αρχίζοντας από τον ίδιο τον Μάρξ φυσικά και τον Έγκελς, τα κείμενα για την κομμούνα, η ανάλυση της εμπειρίας της κομμούνας έχουν πραγματικά καθοριστική σημασία. Το δεύτερο είναι ότι είναι ακόμα πιο προσωπικό, αν θέλετε. Βάση μου εδώ και 34 χρόνια είναι το Παρίσι ουσιαστικά και έχει τύχει τα 30 τελευταία χρόνια, από 87 και μετά, τα τρία σπίτια που έχω αλλάξει να βρίσκονται στο 20ο διαμέρισμα του Παρισιού, πολύ κοντά στο κημητήριο του Père Lachaise, εκεί που έγιναν και κάποιες από τις εικόνες που είδατε πριν των τελευταίων μαχών, έγιναν ακριβώς στο κημητήριο του Père Lachaise, όπου είχαν ταμπουρωθεί κάποια τάγματα κομμουνάρων και του πυροβολικού μάλιστα της κομμούνας. Και εκεί βρίσκεται και ο κυριότερος χώρος μνήμης της κομμούνας. Είναι ο τείχος των κομμουνάρων, όπου έγιναν ομαδικές εκτελέσεις. Και η γειτονιά λοιπόν στην οποία μένω είχε μεταμορφωθεί εκείνες τις μέρες της σηματωμένης εβδομάδας, σε κόκκινη λάσπη από τις εκτελέσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα γίνεται αντιληπτό, γιατί όταν γίνονται δημόσια έργα στην περιοχή, πέφτουν συχνά και έτυχε στη δεκαετία του 90, όταν έμεινα δηλαδή εκεί, όταν γίνονται δημόσια έργα, πέφτουν σε ομαδικούς τάφους των κομμουνάρων. Και σε αυτούς τους ομαδικούς τάφους βρίσκουμε το εξής αξιοπρόσκοπτο στοιχείο, ότι οι σκελετοί που βρίσκουν είναι από ηλικίες 7 έως 77 ετών, ανδρών και γυναικών βεβαίως, μικρών παιδιών, όλες οι ηλικίες όπως βλέπετε, και επίσης διαπιστώνουν ότι πολλοί από αυτούς τους σκελετούς έχουν τα σημάδια, αν θέλετε, όχι εκτέλεσης από σφαίρα, αλλά είναι ποδοπατημένα. Και τούτο γιατί επειδή ήταν τόσες οι εκτελέσεις και ήταν τόσο άδειες οι μάχες, που οι σφαίρες δεν έφταναν. Οπότε για να εκτελέσουν τους κομμουνάρους, ξάπλωναν άνδρες, γυναίκες και παιδιά κάτω και τους περνούσαν πάνω από άλογα. Τους εκτελούσαν με ποδοπολιτό των αλόγων. Βρίσκουν αυτούς τους λιωμένους λοιπόν από τα ποδοπολιτά των αλόγων σκελετούς, είναι αυτούς τις οποίες ανασύρουν όταν γίνονται για κάποιο λόγο έργα αναστρεφές στην περιοχή. Κυριολεκτικά δηλαδή εδώ και τρεις δεκαετίες είναι πάνω από τα οστά προφανώς ή δίπλα από χώρους που βρίσκονται τα οστά των κομμουνάρων, και αυτό ομολογώ ότι με έχει οδηγήσει κατά καιρούς σε διάφορες σκέψεις, αν θέλετε, για αυτή την εμπειρία μου. Λοιπόν, έχουμε τώρα στο ζητούμενο, στο αντικείμενο αυτής της εισήγησης, τα διδάγματα της κομμούνας και ειδικότερα γύρω από τα ζητήματα του κράτους, της δημοκρατίας και της στρατηγικής. Η κομμούνα ήταν η ιδρυτική στιγμή για το εργατικό κίνημα, η αφετηρία της ιστορίας μας, όπως είπε πολύ εύστοχα η Ελένη. Ήταν η πρώτη εμπειρία μιας επαναστατικής εξουσίας νέου τύπου, και αυτή ακριβώς η πρώτη εμπειρία άλλαξε τα πάντα στο εργατικό κίνημα όπως υπήρχε μέχρι τότε.
Η εμπειρία αυτή οδήγησε σε διαφοροποιήσεις και αποκρισταλώσεις που καταλήτης τους ήταν ακριβώς η εμπειρία της κομμούνας, οι ερμηνείες που της δόθηκαν και τα διδάγματα που από διαφορετικές σκοπιές τραβήχτηκαν από τις διάφορες τάσεις που υπήρχαν τότε μέσα στο εργατικό κίνημα. Ο πιο απλός τρόπος για να το καταλάβουμε αυτό είναι να ρίξουμε μια ματιά στην εμπειρία της πρώτης διεθνούς. Ήταν ο βασικός χώρος συντολισμού του εργατικού κίνημα από το 1864 που δημιουργήθηκε και κατά έναν τρόπο που φαινομενικά μόνο είναι παράδοξο, η Φωμούνα σήμαινε το τέλος ουσιαστικά της πρώτης διεθνούς. Σήμαινε το τέλος γιατί όλα τα ρεύματα και κυρίως οι μορφές οργάνωσης που συνηθίσαμε μέχρι τότε στο εσωτερικό της, άρχισαν να τραβούν διαφορετικούς δρόμους σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το πώς το καθένα από αυτά ετοποθετείται γύρω από το ζήτημα της κομμούνας και της εμπειρίας της. Χοντρικά μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τάσεις, αν θέλετε, που αντιστοιχούν στις τρεις βασικές συνιστώσεις που υπήρχαν τότε στην πρώτη διεθνή. Τα Βρετανικά Συνδικάτα, καταρχήν, που ήταν οι πιο πολυάριθμοι από τις τρεις αυτές συνιστώσεις, αποχωρούν ουσιαστικά από τη διεθνή και τούτο γιατί αποστρέφονται την κομμούνα. Πολιτικά στρέφονται ως στη στήριξη στο Φιλελεύθερο Κόμμα στην Αγγλία και αποστρέφονται, αν θέλετε, την επαναστατική στρατηγική και τον επαναστατικό προσανατολισμό που με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο συμβόλιζε η κομμούνα και η στήριξη βέβαια στην κομμούνα που έδωσε η πρώτη διεθνής και που εξέφρασαν τα κείμενα του Μάρξ, τα οποία υιοθετήθηκαν ως κείμενα της πρώτης διεθνούς, έτσι. Το κείμενο που λέμε ο πρώτος με εμφύλιος πόλεμος της Γαλλίας του Μάρξ είναι το κείμενο που το οποίο υιοθετήθηκε ως κείμενο της πρώτης διεθνούς ως τέτοιας. Το αποφασιστικό ρήγμα όμως επήλθε την επαύριο, αν θέλετε, της κομμούνας, τα δύο χρόνια που ακολούθησαν και ήταν η ρήξη μεταξύ των αναρχικών και των σοσιαλιστών με κύρια αναφορά τους Μάρξ μάλλον και Έγγελς. Αυτό που συχνά συμβολίζεται γύρω από την αντιπαράθεση του Μάρξ με τον Μπακούνι. Και αυτή η ρήξη συνδέεται ακόμα πιο άμεσα με τον τρόπο που το κάθε ρεύμα κατανόησε την εμπειρία της κομμούνας. Οι σοσιαλιστές, με κεντρική αναφορά το Μάρξ και τις επεξεργασίες του, στράφηκαν στη διοργάνωση μαζικών εθνικών κομμάτων, τα σοσιαλιστικά κόμματα που το 1889 θα συγκροτήσουν μια καινούργια διεθνή, τη σοσιαλιστική διεθνή, την ονομαζόμενη και δεύτερη διεθνή. Τα κόμματα αυτά θα διεκδικήσουν το πεδίο της πολιτικής. Θα προσπαθήσουν να οργανώσουν δηλαδή την εργατική τάξη σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, να δράσουν στο επίπεδο του κράτους και των κοινοβουλευτικών θεσμών με στόχο την κατάκτησή τους. Ένα από τα διδάγματα, τα πολύ βασικά που έβγαλαν από την εμπειρία της κομμούνας, είναι ότι η αποδιοργάνωση και σε μεγάλο βαθμό τα λάθη και οι αδυναμίες της κομμούνας, για τις οποίες μίλησε η Ελένη στην εισήγησή της, οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ενός πολιτικού κέντρου, μιας συλλογικής, αν θέλετε, πολιτικής ηγεσίας. Και βέβαια η ανάπτυξη των μαζικών σοσιαλιστικών κομμάτων ήρθε ως απάντηση, ως αναπλήρωση αυτής της έλλειψης. Τα κόμματα αυτά, τα μαζικά σοσιαλιστικά εργατικά κόμματα, είχαν λοιπόν ως στόχο την κατάληψη της εξουσίας μέσα στις συνθήκες, τις καινούργιες που διαμορφώνονταν τότε στα υποσυγκρότηση εθνικά κράτη της Ευρώπης, με την επεκτηνόμενη καθολική ψηφοφορία και την σταθεροποίηση και την ανάδειξη των αντιπροσωπευτικών και κοινοβουλευτικών θεσμών. Τελείως διαφορετική, όπως ξέρετε, ήταν ο προσανατολισμός που πήγαν οι αναρχικοί, με κεντρική μορφή ίσως τον Μπακούνι, που έχει γράψει πάρα πολύ ενδιαφέροντα κείμενα για την κομμούνα. Ορισμένα από αυτά μπορείτε να τα βρείτε στα αγγλικά στο Marxist Internet Archive και σας συστήνω θερμά να τα διαβάσετε. Οι αναρχικοί διεκδικούν με έναν ακόμα πιο άμεσο και εμφατικό τρόπο την κληρονομιά της κομμούνας. Θεωρούν την κομμούνα ως υπόδειγμα οργάνωσης της μελλοντικής κοινωνίας, την οποία κατανοούν ως μια χαλαρή ομοσπονδιακή συνένωση πλήρως αυτοδιοικούμενων και αυτόνομων κοινοτήτων. Και ο όρος «commune» στα γαλλικά, έτσι κομμούνα, μπορούμε να το μεταφράσουμε ή μάλλον έχει τη σημασία και της κοινότητας αλλά και του Δήμου, έτσι. Ακόμα και τώρα δηλαδή
η Γαλλία και μάλιστα από τον καιρό της Γαλλικής Επανάστασης διαιρείται διοικητικά σε 36.000 κομμούν, δηλαδή δήμους. Αυτή η μορφή, σύμφωνα με τους αναρχικούς, αποτελεί, αυτό είναι αυτονόητο, μια ριζική και άμεση άρνηση και κατάργηση του κράτους, αλλά βέβαια και κάθε της μορφής οργάνωσης της εξουσίας. Σε αυτές τις δύο ερμηνείες της κομμούνας, που έχουν ως κέντρο τις τάσεις του εργατικού κινήματος και της πρώτης διεθνούς, πρέπει να προσθέσουμε και μία τρίτη, που παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Θα τη χαρακτήριζα ως δημοκρατική και ρεπουμπλικανική, ρεπουμπλικανική με τη γαλλική σημασία αυτού του όρου, θα πω δύο λόγια πάνω σε αυτό μετά. Η ερμηνεία αυτή στηρίζεται πάνω σε δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι μία βασική κινητήρια δύναμη της κομμούνας ήταν ο πατριωτισμός. Το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Αλλά η υπεράσπιση του Παρισιού και κατά συνέπεια της Γαλλίας απέναντι στους πρόσους που τον είχαν περικυκλώσει αποτέλεσε καταλήτη για την ριζοσπαστικοποίηση των Παρισινών μαζών που ήταν σε μια κατάσταση σχετικής παθητικότητας αμέσως μετά την ήττα του γαλλικού στρατού απέναντι στα προσικά στρατεύματα και καταλήτη βεβαίως της εξέλιξης της 18 Μάρτη του 1871. Αυτό το οποίο διαπίστωσαν, αν θέλετε, οι εργατικές και λαϊκές μάζες του Παρισιού είναι ότι η πολιτική ηγεσία της Γαλλίας και βέβαια η αστική τάξη της οποίας ήταν ο αντιδραστής προτίμησε να τα βρει με τον Μπίσμαρκ πληρώνοντας ένα απίστευτο αντίτιμο τόσο από πλευράς αποζημιώσεων όσο και από πλευράς εδαφικής παραχώρησης δύο ολόκληρων γαλλικών επαρχιών στη Γερμανία. Προτίμησε λοιπόν να τα βρει με τον Μπίσμαρκ για να αντιμετωπίσει βεβαίως και να μπορέσει να συντρίψει τον εσωτερικό εχθρό. Πάντα οι άρχουσες τάξεις θα βρίσκουν μεταξύ τους όταν πρόκειται να τσακίσουν τον εσωτερικό τους εχθρό. Το πατριωτικό στοιχείο της κομμούνας συνδέεται με μια ευρύτερη γαλλική και ειδικότερα παρισινή παράδοση που συνδυάζει τα στοιχεία της επαναστατικής υπεράσπισης της πατρίδας και της λαϊκής εξέλιξης ενάντια στις κυρίαρχες τάξεις. Αυτή είναι μια παράδοση που αρχίζει με τη Γαλλική Επανάσταση, τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση το 1789 και ειδικότερα με τη βασική στιγμή, την ιδρυτική στιγμή μάλιστα, της ριζοσπαστικής φάσης της Γαλλικής Επανάστασης, όταν καταργείται η μοναρχία και κηρύσσεται η δημοκρατία, στο Σεπτέμβριο του 1792 δηλαδή, όταν τα στρατεύματα προελάβουν συνασπισμένης Ευρώπης ενάντια στην επαναστατική Γαλλία, προελάβουν, βρίσκονται χιλιόμετρα μόλις βόρεια του Παρισιού και κηρύσσεται πραγματική λαϊκή παστρατιά ενάντια στη μοναρχία, ενάντια στις δυνάμεις που τη στηρίζουν για να αντιμετωπιστεί ο εξωτερικός και ταυτόχρονα ο εσωτερικός εχθρός. Η κομμούνα διεκδίκησε με εμφατικό τρόπο αυτή την κληρονομιά και αυτό όλα τη στα κείμενα βρίθουμε αναφορών στη Μεγάλη Επανάσταση και στην ανάγκη υπεράσπισης της πόλης του Παρισιού ως σύμβολο της ίδιας της υπεράσπισης της Γαλλίας απέναντι στον εισβολέα και απέναντι στην ανίερη συμμαχία μεταξύ του εισβολέα και των κυρίαρχων τάξεων στο εσωτερικό της χώρας. Το δεύτερο στοιχείο της δημοκρατικής και ρεπουμπλικανικής ερμηνείας της κομμούνας βρίσκεται στην κεντρική σημασία του γαλλικού όρου «Republic». Υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν υπάρχει όμως στα ελληνικά. Δηλαδή, στα ελληνικά δεν έχουμε διακριτούς όρους για τη δημοκρατία και την republic. Και τα δύο τα μεταφράζουμε δημοκρατία. Έτσι. Δηλαδή, όταν καταργήθηκε η μοναρχία στην Ελλάδα και οπουδήποτε το ονομάζουμε το νέο αυτό πολιτιακό καθεστώς δημοκρατία. Έτσι. Όπως μετά το δημοψήφισμα του 1975. Μπήκαμε στην δημοκρατία, όπως είχε στο Μεσοπόλεμο υπάρξει μια περίοδος αβασίλευτης δημοκρατίας. Η ελληνική γλώσσα δεν επιτρέπει δηλαδή να κάνει τη διαφορά μεταξύ της δημοκρατίας republic ως μορφής πολιτιακής οργάνωσης, αυτό που θα λέγαμε αβασίλευτη δημοκρατία, και της δημοκρατίας ως πολιτική εξουσία που πηγάζει από τους πολίτες, από την κοινότητα των πολιτών. Ανεξάρτητα, αν θέλετε, από το ποιο μπορεί να είναι το συγκεκριμένο καθεστώς, έτσι, άμα αυτό είναι αβασίλευτη δημοκρατία, η συνταγματική μοναρχία, η λαϊκή δημοκρατία ή οτιδήποτε τέτοιο. Στην Γαλλία, ο όρος republic, δημοκρατία δηλαδή με αυτή την έννοια,
Παραπέμπει λοιπόν σε αυτή τη στιγμή της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά βεβαίως αρχίζει και αποκτά το 19ο αιώνα και ειδικότερα μετά τις επαναστάσεις του 1848 διαφορετικά και αντιθετικά νοήματα. Γίνεται δηλαδή ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών σχεδίων που εκπροσωπούν διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις. Όταν λοιπόν οι κομμουνάροι ξεσηκώνονται και παίρνουν την εξουσία στο Παρίσι, έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους μία εθνοσυνέλευση στην οποία κυριαρχούν αριθμητικά τα μοναρχικά στοιχεία, που είναι όμως διαιρεμένα, αλλά βρίσκονται βεβαίως και μάλιστα αυτοί είναι που θα ηγηθούν της συντριβής της κομμούνας και της αιματηρής καταστολής και οι αστεί ρεπουμπλικάνοι, έτσι, οι αστεί δημοκράτες. Παρόλα αυτά, η κομμούνα, και αν δείτε και τις αφίσες της κομμούνας και όλα τα κείμενα, πάντα έχουν ως πρωτομετωπίδα République Française, δηλαδή Γαλλική Δημοκρατία. Και αυτό βέβαια είναι ένα ταυτοτικό και καθοριστικό στοιχείο αυτής της επαναστατικής παράδοσης που εκφράζει η κομμούνα. Πώς πρέπει τώρα να κατανοήσουμε την παρέμβαση του Μάρξ απέναντι σε αυτές τις ερμηνείες? Μία απλή και αν θέλετε απάντηση, αυτονόητη, ίσως θα ήταν να πούμε ότι από τις τρεις ερμηνείες που έδωσα, ο Μάρξ είναι με την πρώτη, έτσι, δηλαδή με την σοσιαλιστική, ας το πούμε, απάντηση. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα ήταν κάτι, ένα βιαστικό και μέλη λανθασμένο συμπέρασμα. Στην ουσία, αν ξαναδιαβάσουμε τα κείμενα του Μάρξ, τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία, δηλαδή και τα δύο προσχέδια που έχει γράψει και που κατέληξαν σε αυτό το κείμενο, θα δούμε ότι ο Μάρξ δοκιμάζει μία σύνθεση των διαφόρων ερμηνείων. Μία σύνθεση όχι με την έννοια της αρμονικής σύγκλησης, ότι ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο συμφιλιώνονται έτσι αρμονικά, αλλά με την έννοια ότι παίρνει στοιχεία, συγκρατεί στοιχεία, αυτά που τα θεωρεί δόκιμα και από τις τρεις αυτές ερμηνείες και χρησιμοποιεί το κάθε σχήμα για να ασκήσει κριτική στις αδυναμίες και στα όρια του άλλου. Η παρέμβαση του Μάρξ δηλαδή έχει το στοιχείο, αν θέλετε, υπέρβασης αυτών των ερμηνειών, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Μάρξ το αναγνωρίζει. Και θέλω να σας διαβάσω εδώ ένα πολύ μικρό, μια φράση δηλαδή, που είναι πολύ κρίσιμη όμως, από τον εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία. Η πολλαπλότητα των ερμηνειών στις οποίες υποβλήθηκε η κομμούνα και η πολλαπλότητα των συμφερόντων που την διεκδίκησαν δείχνουν ότι ήταν μια πολιτική μορφή απολύτως επεκτάσιμη. Ενώ έως τότε όλες οι μορφές διακυβέρνησης ήταν κατά κύριο λόγο καταπιεστικές. Το πραγματικό της μυστικό, ΝΑΤΟ, ήτανε κατά βάση μια κυβέρνηση της εργαζόμενης τάξης, το αποτέλεσμα της ταξικής πάλης των παραγωγών ενάντια στην τάξη των εκμεταλλευτών, η επιτέλους ανακαλυφθήσα πολιτική μορφή που καθιστούσε δυνατή την οικονομική απελευθέρωση της εργασίας. Τρία συμπεράσματα προκύπτουν κατά τη γνώμη μου από αυτές τις δύο φράσεις που σας διάβασα, μεταξύ άλλων. Το πρώτο είναι ότι ο Μάρξ δέχεται ότι η πολλαπλότητα των ερμηνειών έχει πραγματική βάση. Δεν αποτελεί δηλαδή κάποια φαινάκι. Όλες οι ερμηνείες, αν θέλετε, αντανακλούν και εκφράζουν τάσεις που υπήρχαν μέσα στην ίδια την κομμούνα. Σε ένα άλλο του κείμενο, ο Μάρξ παρουσιάζει την κομμούνα με μία σφίγγα. Και η σφίγγα, όπως ξέρετε, σημαίνει ότι έχει το νόημα κατά κάποιο τρόπο μας ξεφεύγει. Έχει ένα κάποιο μυστικό, ξέρω, και εδώ μιλάει για ένα μυστικό το οποίο όμως αποκαλύπτει. Όπως όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα, εξάλλου, χαρακτηρίζονται από αυτή την πολλαπλότητα νοημάτων, άρα και ερμηνειών. Εδώ όμως το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ο Μάρξ δεν το θεωρεί αυτό το πράγμα πρόβλημα ή μειονέκτημα. Αντίθετα, το θεωρεί έκφραση του εσωτερικού δυναμισμού της κομμούνας. Ως πολιτική μορφή, η κομμούνα δεν είναι απλά μία αντανάκλαση, ένα κέλυφος, αν θέλετε, είναι μίας διαδικασίας που γίνεται σε ένα άλλο επίπεδο, ας πούμε στο οικονομικό. Αποτελεί ένα ενεργητικό και συστατικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας απελευθέρωσης των δυνάμεων της εργασίας. Αποτελεί δηλαδή η ίδια, στην ίδια της τη μορφή, ένα έκφραση αυτής της απελευθέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι το τρίτο συμπέρασμα, ότι η διαδικασία της απελευθέρωσης, της μετάβασης σε μια διαφορετική κοινωνία, πρέπει να νοηθεί σαν μια διαδικασία επέκτασης της πολιτικής. Μια απολύτως επεκτάσιμη μορφή, μας λέει ο Μάρξ.
μία διαδικασία πολιτικοποίησης, μία διαδικασία η οποία πειραματίζεται και εφευρίσκει νέες μορφές πολιτικής οργάνωσης, που πηγάζουν βεβαίως από τη δημιουργικότητα και την εμπειρία των μαζών. Πολύ σύντομα λοιπόν, για να πιάσουμε μερικές από αυτές τις πλευρές, τρεις παρατηρήσεις για το κράτος, τη δημοκρατία και τη στρατηγική. Αρχίζω με το κράτος. Και στο σχετικό απόσπασμα από τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία, με αυτό ακριβώς το σημείο εξάλλου αρχίζει ο Μάρξ, το τρίτο κεφάλαιο του Εμφύλιου του κειμένου. Η εργατική τάξη, λέει ο Μάρξ, δεν μπορεί απλώς να κατακτήσει την κρατική μηχανή ως έχει και να την βάλει σε λειτουργία για τους δικούς της σκοπούς. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα το οποίο είχε ήδη βγάλει στη 18η Πριμέρ, όταν είχε αναλύσει την εμπειρία των επαναστάσεων του 48. Αλλά εδώ το ξαναπιάνει και το αναπτύσσει. Και τούτο μας λέει ο Μάρξ, γιατί η κρατική μηχανή δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο. Είναι ένα πλέγμα κατασταλτικών μηχανισμών και γραφειοκρατίας, που είναι δομημένο σύμφωνα με μια αυστηρή ιεραρχική εσωτερική δομή, και σε αυτό ακριβώς το πλέγμα μηχανισμών συμπυκνώνεται η ταξική εξουσία, η εξουσία της αστικής τάξης. Γι' αυτό και πέρα από την εναλλαγή διαφορετικών μορφών καθεστώτων, οι οποίες στη γαλλική ιστορία ειδικότερα εναλλάχθηκαν σε πολύ γρήγορους ρυθμούς το 19ο αιώνα, αλλά και κατόπιν, έχουμε πίσω από αυτό την συνέχεια του αστικού κράτους, το οποίο συνεχώς διευρύνεται, τελειοποιείται ως συμπύκνωση ακριβώς της εξουσίας της αστικής τάξης. Η εξουσία συγκεντρώνεται λοιπόν στην ειδική μορφή της κρατικής μηχανής και όλους τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς που αποτελούν την πιο επιφανειακή όψη του κράτους. Γι' αυτό εξάγουν, και είναι ένα δίδαγμα το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η κατάληψη αυτών των κορυφών του κράτους και των αντιπροσωπευτικών θεσμών δεν σημαίνουν ότι έχεις και την πολιτική εξουσία στα χέρια σου. Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, άλλο κυβέρνηση και άλλο εξουσία. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι, λέει ο Μάρξ, σε 18η Πριμέρ, η συντριβή της κρατικής μηχανής. Στον Εμφύλιο Πόλεμο της Γαλλίας θα μιλήσει μάλιστα για συντριβή της κρατικής εξουσίας. Συντριβή της κρατικής εξουσίας στο βαθμό που έχει αυτονομηθεί, λέει ο Μάρξ, από το έθνος και από την κοινωνία. Τι σημαίνει τώρα αυτό το στοιχείο της συντριβής? Πρέπει να σας πω ότι για κάποιους ίσως από αυτή την αίθουσα είναι ένα στοιχείο που είναι αρκετά γνώριμο, γιατί πάνω σε αυτό κυρίως στηρίχθηκε η ανάγνωση που κάνει ο Λένιν στο κράτος και επανάσταση του Εμφύλιου Πολέμου της Γαλλίας. Αλλά είναι μία ανάγνωση η οποία έχει κάποια προβληματικά στοιχεία, θα επισημάνω ένα στη συνέχεια. Συντριβή της κρατικής μηχανής σημαίνει πρώτα απ' όλα εξάρθρωση των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Ο Μάρξ χρησιμοποιεί τον όρο ακροτηριασμό, τα οποία αντικαθιστούνται από σώματα που υπόκειται σε έναν άμεσο λαϊκό έλεγχο. Αυτό αφορά τόσο τα σώματα της αστυνομίας, όσο και τα στρατιωτικά στόματα της πολιτοφυλακής, τα οποία εξάλλου εκανούνται άμεσα να αναλάβουν δράση, όπως μας εξήγησε η Ελένη. Το δεύτερο στοιχείο είναι βεβαίως μία αντιγραφειοκρατική επανάσταση. Αυτό είναι ένα απολύτως θεμελιακό, μία απολύτως θεμελιακή πλευρά της συντριβής της κρατικής μηχανής. Αντιγραφειοκρατική επανάσταση δεν σημαίνει βέβαια ούτε ότι εκτελούνται, ούτε ότι απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σημαίνει όμως ότι το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο ήταν πολύ περιορισμένο, πρέπει να πούμε, εκείνη την εποχή, έτσι, ήταν περίπου το 1 δέκατο, αν θέλετε, του τι αντιπροσωπεύει σήμερα ο δημόσιος τομέας, έτσι, στον ενεργό πληθυσμό. Σημαίνει όμως ότι αυτό το σώμα πρέπει να τεθεί υπό λαϊκό και κοινωνικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει δύο ή τρία πράγματα τα οποία η Ελένη μας τα είπε ήδη, τα υπενθυμίζω το χάρτη: εκλογή και ανακλητότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τουλάχιστον στις υψηλές τους βαθμίδες, και μισθό που να μην ξεπερνάει το μισθό ενός ειδικευμένου εργάτη. Όμως, η πιο σημαντική πλευρά της συντριβής της κρατικής μηχανής και της αναδιοργάνωσης, αν θέλετε, των μορφών διακυβέρνησης, βρίσκεται στην αποκέντρωση. Αυτό είναι ένα απολύτως θεμελιακό στοιχείο. Ο Μάρξ λέει η προηγούμενη συγκεντρωτική εξουσία, και η Γαλλία όπως ξέρετε είναι μια ιδιαίτερα συγκεντρωτική χώρα, θα παραχωρούσε τη θέση της στην διακυβέρνηση των παραγωγών από τους ίδιους.
Και ο Μαξ πλήρως αγκαλιάζει το σχέδιο της Κομμούνας, για το οποίο μας μίλησε η Ελένη, που αποτυπώνεται στα κείμενα και στα πρώτα μέτρα που πήρε, των αυτοδιοικούμενων κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες συνενώνονται σε σημαντικές λειτουργίες στο εθνικό επίπεδο που διατηρούνται, πρέπει να τεθούν υπό τον έλεγχο της εθνικής αντιπροσωπείας και εκλεγμένων και, και ανακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι εκτελούν τις εντολές του εθνικού αντιπροσωπευτικού σώματος. Ο Μαξ προσθέτει ότι αυτή η αποκέντρωση και η ριζική αναδιοργάνωση πάνω σε αυτοδιοικητικές βάσεις της εξουσίας δεν σημαίνει ρήξη του έθνους, αλλά οργάνωσή του σύμφωνα με το κομμουναλιστικό σύνταγμα. Αυτό δηλαδή που έχουμε να κάνουμε, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία πραγματική επανίδρυση της δημοκρατίας, της πολιτικής κοινότητας, από τα κάτω, με θεμέλιο την αποκέντρωση της εξουσίας, ως βασική προϋπόθεση για την λαϊκή συμμετοχή. Και εδώ είναι προφανές ότι ο Μαξ εμπνέεται από τον ελευθεριακό σοσιαλισμό, ο οποίος κυριαρχούσε τότε στο Παρισινό Προλεταριάτο και τον οποίο εξέφραζε κυρίως η παράδοση του Κουρτζόν, η οποία επανερμηνεύθηκε όμως και διαφοροποιήθηκε από τους ίδιους τους κομμουνάρους. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι όταν ο Λένιν στο Κράτος και Επανάσταση ισχυρίζεται ότι αυτό δεν ισχύει και ότι αποτελεί απλά μία φαντασίωση του αναθεωρητή Μπενστάιν, τον οποίο στυλιτεύει, όχι μόνο λαθεύει, αλλά και παραποιεί το μαξικό κείμενο όταν ισχυρίζεται ότι ο Μαξ υπερασπίζεται του συγκεντρωτισμό και όταν μας λέει ότι η κομμούνα στόχευε στον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό και σε ένα ενιαίο και αδιέρετο κράτος σε απόλυτη αντιπαράθεση με κάθε ιδέα ομοσπονδιακής οργάνωσης. Και αυτό, αν θέλετε, μπορεί να μας βάλει και σε σκέψη με τον τρόπο για τον οποίο ο Λένιν, και σημειώνω εδώ ότι το Κράτος και Επανάσταση θεωρείται, όπως ξέρετε, το πιο ακραία δημοκρατικό και ίσως και ελευθεριακό σύμφωνα με ορισμένους κείμενο του Λένιν, βλέπουμε όμως ότι σε ένα απολύτως κρίσιμο σημείο διαφοροποιείται και αντιπαρατίθεται στην ουσία με τη θέση του Μαξ. Η συμμετοχική διάσταση για την οποία μόλις μίλησα μας παραπέμπει βεβαίως στο δεύτερο πρώτο-τελευταίο μου σημείο, το θέμα της δημοκρατίας. Στον εμφύλιο πόλεμο της Γαλλίας ο Μαξ λέει ότι η κομμούνα ήταν η θετική μορφή της Ρεπουμπλίκα, έτσι, η δημοκρατία με αυτή την έννοια. Και δίνει έμφαση σε δύο βασικές πλευρές, αν θέλετε, αυτής της θετικής μορφής της δημοκρατίας. Το πρώτο είναι η υπέρβαση του αστικού κοινοβουλευτισμού. Η κομμούνα, μας λέει ο Μαξ, δεν ήταν ένας κοινοβουλευτικός οργανισμός, αλλά ένα δρόμ σώμα, εκτελεστικό και νομοθετικό ταυτόχρονα. Αυτή η διατύπωση έχει συχνά παρεξηγηθεί και χρειάζεται ορισμένες διευκρινήσεις. Καταρχήν, ο Μαξ δεν εννοεί ότι καταργείται η έννοια της αντιπροσώπευσης. Όχι μόνο δεν καταργείται, αλλά η κομμούνα προέβλεπε και ένα σύστημα αντιπροσώπευσης έμεσο σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, πρώτα δηλαδή εκλέγονταν εκπρόσωποι σε περιφερειακό επίπεδο και αυτοί οι περιφερειακοί αντιπρόσωποι εξέλεγαν κατόπιν τους εθνικούς. Άρα έχουμε όχι μόνο αντιπροσώπευση, αλλά αντιπροσώπευση στο τετράγωνο. Όμως αυτή η αντιπροσώπευση και η τάση αυτονόμησης της αντιπροσώπευσης έρχεται να προσκλούσει σε ένα βασικό μέτρο το οποίο εγκαθιδρύει η κομμούνα, την ανακλητότητα κάθε στιγμή των εκπροσώπων. Το δεύτερο είναι ότι δεν εννοεί ο Μαξ, όταν λέει νομοθετικό και εκτελεστικό ταυτόχρονα, ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα όργανα. Εξάλλου η κομμούνα ήταν ένας οργανισμός ο οποίος περιλάμβανε μια σειρά, αν θέλετε, από όργανα. Ήταν βεβαίως το Συμβούλιο της Κομμούνας, που ήταν κάτι σαν Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού. Υπήρχε ένα εκτελεστικό όργανο, το οποίο ήταν εξάλλου όχι ιδιαίτερα αποτελεσματικό, μάλλον ήταν ακραία αναποτελεσματικό, το επισημαίνει και ο Λισαγκαρέ στην ιστορία του. Αυτό που εννοεί κυρίως ο Μαξ είναι ότι πρέπει να τεθεί τέρμα στην κοινοβουλευτική παράδοση ως ένας χώρος φλιαρίας, αν θέλετε, και συζητήσεων άνευ ουσιαστικού αντικρίσματος και χωρίς αποτελεσματικότητα. Στην ανίσχυρη πλευρά, αν θέλετε, του αστικού κοινοβουλευτισμού. Αυτό το οποίο εννοεί είναι μια εκτελεστική εξουσία η οποία διαρκώς να ελέγχεται από το νομοθετικό σώμα και εξάλλου αυτή είναι ακριβώς τη διατύπωση για μία ενότητα μεταξύ του νομοθετικού και του εκτελεστικού, τη χρησιμοποίησε ο Μαξ στα νεανικά του κείμενα, όταν
μιλούσε για τις εθνικές συνελεύσεις της επαναστατικής Γαλλίας, ειδικότερα μεταξύ του 1792 και του 1794, την Ιακωβίνικη περίοδο δηλαδή, την πιο ριζοσπαστική φάση της Γαλλικής Επανάστασης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αναδιοργάνωση της πολιτικής εξουσίας θα ήταν βέβαια εντελώς μετέωρη και χωρίς αντίκρισμα αν δεν συνδυαζόταν με την αντιγραφειοκρατική και αποκεντρωμένη οργάνωση και λειτουργία για την οποία μίλησα πριν. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Δημοκρατία δεν είναι μόνο αναδιοργάνωση θεσμών και πειραματισμός, αν θέλετε, σε νέες μορφές θεσμικής οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας. Και εδώ πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο απόσπασμα το οποίο διάβασα πριν, το οποίο κατέληγε στο εξής. Η κομμούνα είναι η επιτέλους ανακαλυφθήσα πολιτική μορφή που καθιστούσε δυνατή την οικονομική απελευθέρωση της εργασίας. Και ο Μάρξ συνεχίζει, είναι η πρόταση που έρχεται αμέσως μετά, η πολιτική κυριαρχία του παραγωγού δεν μπορεί να συνυπάρξει με τη διαιώνιση της κοινωνικής του υποδούλωσης. Η κομμούνα έπρεπε λοιπόν να χρησιμεύσει ως μοχλός για την εκθεμελίωση των οικονομικών βάσεων πάνω στις οποίες στηρίζεται η ύπαρξη των τάξεων, άρα και η ταξική κυριαρχία. Τι σήμαινε αυτό το πράγμα? Κυρίως δύο, αν θέλετε, καινοτομίες στις οποίες προχώρησε η κομμούνα σε αυτό το επίπεδο. Η πρώτη είναι ο έλεγχος στους χώρους δουλειάς της παραγωγικής διαδικασίας από τους ίδιους τους παραγωγούς, μέσω της εκλογής αντιπροσώπων, οι οποίοι έχουν τη γενική εποπτεία της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της εργασίας μέσα στους εργασιακούς χώρους. Το δεύτερο είναι η δημιουργία συνεταιριστικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής. Προσέξτε, όχι μόνο συνεταιρισμούς καταναλωτών, τον ένα δευτερεύον στοιχείο, αλλά μια συνεταιριστική οργάνωση της ίδιας της παραγωγής. Και αυτό βέβαια συνδέεται άμεσα με την εμπειρία των πρώτων μέτρων κοινωνικοποίησης της παραγωγής, μεταξύ άλλων όλων των εργοστασίων ή έστω των μικρών μονάδων παραγωγής, τις οποίες παρατούσαν οι ιδιοκτήτες τους, γιατί έφευγαν από το Παρίσι, γιατί βεβαίως δεν μπορούσαν να ανεχθούν την εξουσία της ίδιας της κομμούνας. Ο Μάρξ προσθέτει ότι το σύνολο των συνεταιριστικών ενώσεων πρέπει να συγκλίνει και να οργανώνει την εθνική παραγωγή σύμφωνα με ένα κοινό σχέδιο. Εισάγει δηλαδή το στοιχείο, αν θέλετε, του σχεδιασμού, έτσι. Και το θεωρεί αυτό ως προϋπόθεση ώστε η συνεταιριστική οργάνωση να μην εκφυλιστεί, έτσι, σε μια μορφή, αν θέλετε, συλλογικού καπιταλισμού. Και προσθέτει μάλιστα, αυτό κύριε είναι ο κομμουνισμός, ο απολύτως εφικτός κομμουνισμός. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό με το οποίο έχουμε να κάνουμε εδώ είναι με μια νέα έννοια της δημοκρατίας, η οποία δεν είναι απλά μία μορφή θεσμικής οργάνωσης της εξουσίας, αλλά μία πολιτική διαδικασία η οποία αλλάζει τις οικονομικές σχέσεις, αλλά αλλάζει και το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Και η Ελένη ανέπτυξε με έναν πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο τη δράση της κομμούνας που αφορούσε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Την καθημερινότητα, τη θέση των γυναικών, την παιδεία, το διαχωρισμό της εξουσίας της Εκκλησίας με το κράτος, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν πραγματικά έναν τρόπο ζωής, αν θέλετε. Τρίτο και τελευταίο σημείο, το θέμα της στρατηγικής. Για τους Μάρξ και Έγκελς, και κατοπίν για τη μαρξιστική παράδοση, η κομμούνα του Παρισιού κλείνει ένα κύκλο στο εργατικό κίνημα και ανοίγει έναν άλλο. Κλείνει την περίοδο των εξεγέρσεων που είχαν ως πρότυπο τη Γαλλική Επανάσταση και επίκεντρο και πρωταγωνιστή, αν θέλετε με μία έννοια, το Παρίσι, την πόλη του Παρισιού. Για την ακρίβεια, λένε ο Μάρξ και ο Έγκελς, κλείνει αυτός ο κύκλος για τις χώρες όπου η εργατική τάξη έχει κατακτήσει τη δυνατότητα νόμιμης οργάνωσης, μαζικής δράσης στο πολιτικό επίπεδο, συγκρότησης των δικών της πολιτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και τη δυνατότητα κατάκτησης μέσω των εκλογών της κυβερνητικής εξουσίας.
υπάρχει σειρά κειμένων, καταρχήν του ίδιου του Μάρξ, από την επαύριο κόμμα της Κομμούνας, δίνει δύο πολύ σημαντικές συνεντεύξεις σε αμερικάνικες εφημερίδες και επανέρχεται στο θέμα αυτό αργότερα σε κείμενα που απευθύνονται στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία και είναι κάτι το οποίο ο Έγκες θα τον αναπτύξει ιδιαίτερα στα ύστερα του κείμενα και στον πρόλογο για το εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία του 1891 και στο τελευταίο του κείμενο που θεωρείται και η πολιτική του διαθήκη, τον πρόλογο του 1895 στο κείμενο του Μάρξ, η ταξική αγώνα στη Γαλλία. Για τους Μάρξ και Έγκες δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία. Στις χώρες όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τα σοσιαλιστικά εργατικά κόμματα θα έρθουν στην εξουσία μέσω των εκλογών. Σημαίνει αυτό το πράγμα ότι η διαδικασία αυτή θα είναι ειρηνική και ότι θα γίνουν όλα σύμφωνα με τον ονομαζόμενο κοινοβουλευτικό δρόμο? Όχι, για έναν πάρα πολύ βασικό λόγο. Η αστική τάξη βεβαίως δεν πρόκειται να παραδώσει την εξουσία αμαχητή. Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Μάρξ το 1878 και τον οποίο ο Έγκελς θα αναπτύξει εμφατικά στα κείμενα των τελευταίων χρόνων της ζωής του, είναι ότι μία σοσιαλιστική κυβέρνηση θα έχει να αντιμετωπίσει μία εξέλιξη δουλοπαρήκων. Αυτό αναφέρεται, αν θέλετε, στην πραγματικότητα του Αμερικάνικου εμφύλιου, έτσι, όταν τα κράτη του Νότου, όπου κυριαρχούσε η δουλοκτησία, εξεγέρθηκαν κατά της κυβέρνησης, της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως ξέρετε, και αυτό έδωσε πυροδότηση το γερμανικό εμφύλιο πόλεμο. Μιλούν λοιπόν ο Μάρξ και ο Έγκελς για μία εξέλιξη των δουλοκτητών, έτσι. Με αυτό εννοούν και το αναπτύσσουν ότι η διαδικασία αυτή θα πάρει αναπόφευκτα βία χαρακτηριστικά, τα οποία θα πρέπει να ασκηθούν ενάντια στην κυρίαρχη τάξη. Αυτό όμως θα έχουν έναν διαφορετικό χαρακτήρα από την εξέλιξη τύπου κομμούνα, πάρα πολύ απλά γιατί θα αφορούν την υπεράσπιση μιας συνταγματικής και εκλογικά δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα στο οποίο θα επανέλθει ο Γκράμψη με πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στα τετράδια της φυλακής. Θα μιλήσει συγκεκριμένα ότι με την κομμούνα κλείνει ο κύκλος που αρχίζει το 1789 και κορυφώνεται με τις επαναστάσεις του 1848, ο κύκλος του πολέμου κινήσεων όπως του χαρακτηρίζει και αρχίζει ένας νέος κύκλος για το εργατικό κίνημα στις χώρες της Δύσης και με τον όρο Δύση δεν εννοεί κάτι το γεωγραφικό, εννοεί τις χώρες όπου υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις τις οποίες αναφέρθηκα πριν για το εργατικό κίνημα, ένας πόλεμος κινήσεων με μια τελείως διαφορετική στρατηγική βεβαίως την οποία προσπαθεί να επεξεργαστεί. Το ενδιαφέρον στοιχείο για την κομμούνα είναι ότι, και αυτό κάνει εντύπωση αν θέλετε όταν διαβάζει κανείς, αλλά είναι απόλυτα λογικό όταν έχουμε υπόψη μας το ιστορικό πλαίσιο, ο Μάρξ δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στον εμφύλιο πόλεμο της Γαλλίας σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισε η κομμούνα και το οποίο αποτέλεσε από τους βασικούς λόγους της ήττας της. Η αποκοπή από την αγροτιά. Είχε βεβαίως σχέδιο και έβγαλε πολύ ωραία κείμενα τα οποία απευθύνονταν στη γαλλική αγροτιά, τα οποία όμως δεν πρόλαβαν να βρουν τον αποδέκτη τους. Λόγω έλλειψης χρόνου και λόγω έλλειψης υλικών μέσων και γιατί οι εξεγέρσεις και οι απόπειρες εγκαθίδρυσης κομμούνας σε άλλες πόλεις της Γαλλίας που υπήρξαν και ήταν σημαντικές, καταπνίχθηκαν στο αίμα πάρα πολύ γρήγορα. Ο Μάρξ λέει λοιπόν ότι η κομμούνα, απευθυνόμενη στους αγρότες και κανόντας τους να συμμαχήσουν με το προλεταριάτο του Παρισιού, έδρασε ως πραγματικός, τιτάρο, ως πραγματικός εκπρόσωπος όλων των υγιών στοιχείων της γαλλικής κοινωνίας και κατά συνέπεια ως η πραγματικά εθνική κυβέρνηση. Και σε ένα γράμμα του Απρίλη του 1871, μεσούσης της κομμούνας δηλαδή, σε έναν φίλο του και συνεργάτη, τον Χούγκελμαν, λέει ότι η εμπειρία της κομμούνας που τσακίζει το αστικό κράτος αποτελεί τον προκαταρκτικό όρο κάθε πραγματικής λαϊκής επανάστασης στην υπηρετική Ευρώπη. Πραγματική εθνική κυβέρνηση. Λαϊκή επανάσταση με πυρήνα τη συμμαχία του προλεταριάτου και της αγροτιάς. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, αν προσθέσετε και αυτό και μια φράση του Μάρξ πολύ σημαντική που εξηγεί ότι η πολιτική οργάνωση της κομμούνας σε εθνικό επίπεδο θα έθετε τις μάζες της υπαίθρου υπό την διεύθυνση των στρωμάτων των πόλεων και ειδικότερα της εργατικής τάξης.
Αυτό το οποίο αναδεικνύεται εδώ, όπως καταλαβαίνετε, είναι η προβληματική της ηγεμονίας. Έτσι, αυτό που θα αναπτύξει ο Γκράμψη με την προοπτική της ηγεμονίας. Τους όρους δηλαδή με τους οποίους συγκροτείται ένα εθνικό λαϊκό μπλοκ, εντός του οποίου η εργατική τάξη αναδεικνύεται σε ηγετική δύναμη. Αυτά ήταν τα τρία σημεία που είχα να πω για την Κομμούνα. Και ως συμπέρασμα θα έλεγα το εξής, και ως, αν θέλετε, κλείσιμο της εισήγησής μου. Η Κομμούνα δεν είναι απλά ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός, έστω και αν έχει ιδεντική σημασία για μας και για το κίνημα εντός του οποίου δρούμε. Η Κομμούνα επανέρχεται σε κάθε κρίσιμη καμπή του αγώνα των υποτελών τάξεων. Η Κομμούνα επανήλθε στο προσκήνιο, στο μεγάλο επαναστατικό κίνημα, κύμα του 1917 και των κάποιων ετών που ακολούθησαν. Ξέρουμε ότι ο Λένιν την θεωρητικοποίησε την εμπειρία της και σκέφτηκε πάνω σε αυτή την εμπειρία της, είναι το τρίτο κεφάλαιο του Κράτους και Επανάσταση. Θα ξέρετε ίσως και ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι ένα περιστατικό μάλλον, δεν είναι ανέκδοτο, είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Τον Γενάρη του 1918, 73 μέρες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, πολύ νωρίς το πρωί, ο Λένιν βγαίνει από το Κρεμλίνο, συνοδευόμενος από τους προσωπικούς του φρουρούς, οι οποίοι εμβρόντιτοι τον βλέπουν να αρχίζει μόνος τους, μέσα στην κόκκινη πλατεία, εντελώς άδεια όπως καταλαβαίνετε, να χορεύει. Ο Λένιν χορεύει, γιατί άντεξαν μία μέρα παραπάνω από την Κομμούνα του Παρισιού. Αυτό μας λέει πολλά βέβαια για το χαρακτήρα στοιχήματος, αν θέλετε, που είχε το επαναστατικό εγχείρημα για τον ίδιο τον Λένιν. Και για το ρίσκο βεβαίως που έπαιρνε εκείνη τη στιγμή. Ρίσκο το οποίο είναι σύμφυτο με κάθε ιστορική σημασία ή κοσμοϊστορική σημασία πολιτικό στοίχημα. Η Κομμούνα επανήλθε εμφατικά σε ένα πιο κοντινό σε εμάς γεγονός, την πολιτιστική επανάσταση της Κίνας, και εδώ αναφέρουμε στην πολιτιστική επανάσταση ως μαζικό κίνημα, έτσι, ως κίνημα των μαζών, δεν αναφέρομαι στα μικρότερης ή περιορισμένης σημασίας, αν θέλετε για μένα, αντιπαραθέσεις στα πλαίσια της ηγεσίας, κυρίως με την Κομμούνα της Σανγκάης, η οποία αποτελεί ένα συναρπαστικό πραγματικά εγχείρημα εργατικής αυτοδιεύθυνσης και κατάληψης της εξουσίας σε μια πόλη που ήταν σύμβολο πραγματικά και του ό,τι πιο μοντέρνου υπήρχε στην Κίνα, έτσι, από την προεπαναστατική ήδη περίοδο, και βεβαίως ήταν το βασικό εργατικό και βιομηχανικό κέντρο που υπήρχε τότε. Ακόμα πιο κοντά σε εμάς, η μορφή της Κομμούνας συζητιέται πλατιά όσον αφορά για τις κοινότητες των ιθαγενών πληθυσμών της υπαίθρου στη Λατινική Αμερική, στα πλαίσια αυτών των παραδόσεων των κοινοτικών, αν θέλετε, και η Κομμούνα ως ένα υπόδειγμα αυτοδιοικούμενης κοινότητας. Εδώ παραπέμπουν και σε άλλες εργασίες του Μάρξ και της σοσιαλιστικής παράδοσης και ειδικότερα στη Λατινική Αμερική και τις οποίες δεν έχω και εγώ να αναφερθώ. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Κομμούνα επανήλθε κατά κάποιο τρόπο στην κήτη της στα πλαίσια ή στην ύστερη περίοδο του κινήματος των πλατιών που γνωρίσαμε την πρόσφατη περίοδο. Και αυτό τουλάχιστον με δύο όψεις, μια γενική παρατήρηση καταρχήν. Το πρώτο είναι ότι αυτά τα κινήματα έφεραν στο προσκήνιο το αίτημα και αυτό αποτέλεσε και το συνειδητικό του κρίκο, αν θέλετε, λίγο πολύ παντού, αυτό που ονομάστηκε πραγματική δημοκρατία. Άμεση. Και δεν ήταν τυχαίο, το άμεση δεν είναι, σηκώνει συζήτηση. Ο περισσότερος κόσμος είναι πεπισμένος ότι το άμεση το ενόησε ειδικά στην Ελλάδα με τον όρο άμεση άμεσα, δηλαδή τώρα. Στην Ισπανία πάντως, αλλά και στην Ελλάδα το σχετικό σάτι ήταν η πραγματική δημοκρατία. Δηλαδή, να τερματιστεί η αυτονόμηση των εκλεγμένων αντιπροσώπων από το λαό που τους εκλέγει. Δεν είναι τυχαίο, αν θέλετε, ότι επανήλθανε θεματικές που είναι χαρακτηριστικές της Κομμούνας, όπως η ανακλητότητα των αντιπροσώπων, αλλά βεβαίως και η αποκέντρωση των δομών και της οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας. Η Κομμούνα όμως, μάλλον τα κινήματα αυτά των πλατιών, σηματοδότησαν τη συνέχεια ενός στοιχείου πάρα πολύ βασικού, στο οποίο αναφέρθηκε η Ελένη στην εισήγησή της. Και αυτό είναι, για να χρησιμοποιήσω μια διατύπωση του σπουδαίου μαρξιστή,
στον οποίο επίσης αναφέρθηκε η Ελένη, του Henri Lefebvre, η ανακατάληψη της πόλης από την πόλη. Με αυτόν τον όρο χαρακτηρίζει ο Lefebvre την κομμούνα και ειδικότερα η ανακατάληψη του κέντρου της πόλης από τις περιφέρειες. Γιατί η Μπελβίλ και οι λαϊκές συνοικίες του Παρισιού ήταν η περιφέρεια της πόλης. Έτσι. Τα λαϊκά στρώματα είχαν ήδη αρχίσει να εκδιώχνονται από το κέντρο των πόλεων, από τον βαρόνο Οσμάν, έτσι, που αναδιαμόρφωσε εντελώς το Παρίσι κατά τη διάρκεια της δεύτερης αυτοκρατορίας και εκτοπίστηκαν στις περιφέρειες. Είναι οι περιφέρειες στον αστικό χώρο, στον χώρο της πόλης και είναι βεβαίως οι κοινωνικές περιφέρειες με την έννοια των εκμεταλλευόμενων και κυριαρχούμενων τάξεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο επίλογος, αν θέλετε, ίσως αυτού του κύκλου του κινήματος των πλατιών, συνετελέστη στο Παρίσι πέρυσι με το κίνημα Νίντοκου, τις Όρθιες Νύχτες, επίκεντρο των οποίων ήταν η πλατεία της Ρεπουμπλίκ στο Παρίσι, η πλατεία της Δημοκρατίας, η οποία αποτελεί και την θύρα εισόδου στο Ανατολικό Παρίσι, που ήταν και το προπήριο της Κομμούνας. Γι' αυτό εξάλλου και ο Οσμάν είχε καθιδρύσει ένα πολύ μεγάλο, μια καζέρνα, ένα μεγάλο στρατόπεδο, ακριβώς πάνω στην πλατεία της Ρεπουμπλίκ. Εκεί λοιπόν έγιναν οι γενικές συνελεύσεις, εκεί έγινε, αναπτύχθηκε αυτή η αγορά, όλος αυτός ο χώρος, αν θέλετε, ελεύθερης συζήτησης και λόγου, εκείνη τη στιγμή, την προηγούμενη άνοιξη, και μαντέψτε ποια ήταν η πρώτη απόφαση που πήρε η Γενική Συνέλευση του Νουίντοκου, που σημαίνει όρθια νύχτα. Η πρώτη της απόφαση ήταν να μετονομαστεί η πλατεία της Ρεπουμπλίκ σε πλατεία της Κομμούνας του Παρισιού. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούσε να υπάρξει καλύτερο δείγμα για το γεγονός ότι η Κομμούνα δεν αποτελεί ιστορία, η Κομμούνα δεν είναι παρελθόν, η Κομμούνα είναι το φορτίο αλήθειας που εμπνέει κάθε εξέλιξη των καταπιεσμένων, κάθε ορμητική είσοδο των μαζών στο προσκήνιο της ιστορίας. Η Κομμούνα δεν έρχεται από το παρελθόν, η Κομμούνα έρχεται από το μέλλον. Σας ευχαριστώ.